Θα περάσουμε τώρα στο κομμάτι της ενέργειας, θα δούμε τι γίνεται με το σύστημα, πώς λειτουργεί τις τελευταίες ημέρες, το τελευταίο 48ωρο, πόσο έχουμε εξάρτηση από το φυσικό αέριο, το λιγνίτι, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βέβαια θα εξειδικεύσουμε τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση για την ενέργεια με τον συνεργάτη μας, τον πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, τον κύριο Άρη Βατάλη. Άρη, καλησπέρα. Έχουμε και σήμερα πολλά να πούμε και να δούμε και έχω επίσης και πάρα πολλά ερωτήματα τηλεθεατών που θα τα απαντήσουμε στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε λίγο εξειδικεύοντας τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση για την ενέργεια. Ωραία. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, τα στοιχεία καθημερινά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας συνηγορούν πλέον ότι στην αγορά ενέργειας υπάρχει μια μεγάλη εσχροκέρδεια. Η κυβέρνηση τώρα κάτω από το βάρος των υπέρογκων λογαριασμών των οποίων ο κάθε πολίτης παίρνει τους τελευταίους μήνες στα χέρια τους και εξαρτημένη από τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υιοθετεί πλέον νέες επιδοτήσεις ώστε να κατευνάσει την δυσαρέσκεια των πολιτών αλλά παράλληλα να ικανοποιήσει και τα κερδοσκοπικά αυτά συμφέροντα. Με δεδομένο λοιπόν τα παραπάνω, βλέπουμε ότι για τον μήνα Απρίλιο αυξάνεται η επιδότηση η οποία ήταν στα 40 ευρώ για τον Μάρτιο και πάει στα 72 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Να σημειώσουμε βέβαια όπως είχαμε πει ότι τον Απρίλιο το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι μεγαλύτερο από ό,τι ήταν το Φεβρουάριο και μεγαλύτερο από ό,τι είναι και το Μάρτιο. Έτσι. Άρα ένας σοβαρός λόγος είναι αυτός ο οποίος η κυβέρνηση προχωράει σε αυτήν την γενναία επιδότηση. Τώρα, η επιδότηση των 72 ευρώ θα είναι έως και 300 κιλοβατόρες, mm-hmm. από εκεί και πέρα για κάθε κατοικία, έως 300 κιλοβατόρες για κάθε κατοικία και από εκεί και πέρα αυτό θα μειώνεται για τις 300 κιλοβατόρες και πάνω θα μειώνεται αναλογικά, ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης. Βέβαια σε αυτό δεν ξέρουμε, στην τελική τιμή, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η χονδρεμπορική τιμή ούτως ώστε να γνωρίζουμε πόσο περίπου μπορεί να κοιμανθούν οι λογαριασμοί. Άρη, αυτό να ρωτήσω το... λίγο, συγγνώμη κιόλας, να ρωτήσω λίγο κάτι διευκρινιστικό για να έχουμε και διάλογο. Σήμερα δηλαδή μπορεί η τιμή να είναι ένα, αύριο μπορεί να είναι δύο, μεθαύριο τρία ευρώ και μετά να ξανακατεύει η τιμή. Και μετά να ξανακατεύει. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό το βλέπουμε γιατί. Γιατί αν δούμε ότι τον μήνα Ιανουάριο η κυβέρνηση επιδότησε τον μήνα Ιανουάριο με 44 ευρώ την κιλοβατόρα. Τον Φεβρουάριο με 39 ευρώ, τον Μάρτιο με 40 ευρώ και τώρα πάμε στα 72. Γιατί το Φεβρουάριο είχαμε πτώση των τιμών του φυσικού αερίου, μεγαλύτερη αύξηση διείσδυσης των λιγνητικών μονάδων, οπότε είδαμε την χονδρεμπορική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας να πέφτει. Αυτό για τον Μάρτιο, τον μήνα που διανύουμε, φαίνεται ότι θα ήταν αυξημένο, γνώριζαν δηλαδή ότι ήταν αυξημένο, άρα στους λογαριασμούς οι οποίοι θα αποτυπωθούν από τον Απρίλιο και μετά, η κυβέρνηση προχωράει με τα 72 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Άρη, να σε ρωτήσω και κάτι ακόμη διευκρινιστικό. Βλέπω ότι μειώνεται η τιμή το επόμενο δίμηνο. Οι λογαριασμοί έρχονται κάθε δύο μήνες. Πώς θα αποτυπωθεί αυτό, μείωση, αύξηση κατευθείαν, γιατί πρέπει να πούμε ότι η έκπτωση περνάει κατευθείαν στο τιμολόγιο, στο λογαριασμό κατευθείαν. Δεν έχουμε εμείς καμία ούτε σχέση, ούτε επαφή, ούτε τίποτα με όλο αυτό το σύστημα που αφορά τα τιμολόγια, στους λογαριασμούς. Όλη αυτή είναι η επιδότηση που βλέπουμε η οποία θα τρέχει, αυτή είναι η οποία έτρεξε και αυτή είναι η οποία θα τρέξει και για τον Απρίλιο και ενδεχομένως ίσως και τον Μάιο και κάποιους άλλους μήνες, αυτό θα εξαρτηθεί. Όλα αυτά θα αποτυπώνονται στον τετραμηνιαίο λογαριασμό τον εξοφλητικό ο οποίος παίρνει ο καταναλωτής. Παίρνουμε δύο λογαριασμούς από την ΔΕΗ, οι ιδιώτες πάροχοι στέλνουν έναν λογαριασμό. Ναι, κάθε τέσσερις μήνες στέλνουν οι ιδιώτες πάροχοι. Όχι, οι ιδιώτες στέλνουν κάθε μήνα λογαριασμό, mm-hmm. ο οποίος αυτός ανταποκρίνεται σε κάποιες κιλοβατόρες τις οποίες μέσω κάποιου αλγόριθμου μάλλον αυτοί
τιμολογούν και στέλνουν στο λογαριασμό του κάθε πελάτη τους που έχουν, και στο τέλος του τετραμήνου και αυτή γίνεται η εξόφληση. Στην ΔΕΗ έχουμε το φαινόμενο να έχουμε ανά δύο μήνες λογαριασμό, ο μήνας του πρώτου διμήνου, μάλλον ο λογαριασμός του πρώτου διμήνου είναι έναντι και ο λογαριασμός του δεύτερου διμήνου συμπεριλαμβάνει είναι όλο το τετράμινο μέσα. Είναι ο εκαθαριστικός. Βέβαια, έχουν τη δυνατότητα όσοι είναι πελάτες της ΔΕΗ να μπαίνουν αναδίμηνο στο site του ΔΔΕ και είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω μιας εφαρμογής, είτε τηλεφωνικά, να δηλώνουν ανά δύο μήνες την κατανάλωσή τους, οπότε ο λογαριασμός θα τους έρχεται αναδίμηνο εξοφλητικός. Άρη, να ρωτήσω, μιας και είμαστε στα τιμολόγια και στους λογαριασμούς, ποια σχέση έχει η ΔΕΗ με τις εταιρείες όσον αφορά την παροχή ενέργειας και τα τιμολόγια, την τιμολόγηση, υπάρχουν διαφορές? Δηλαδή, έχουμε από τη μία τη ΔΕΗ και από την άλλη δεν ξέρω και τις εταιρείες και όλες τις ιδιωτικές εταιρείες. Πώς ακριβώς τιμολογείται? Δηλαδή, να φύγω εγώ από τη ΔΕΗ να πάω σε μια ιδιωτική εταιρεία είναι πιο φθηνά, ή να φύγω από την ιδιωτική εταιρεία για να πάω στη ΔΕΗ γιατί είναι πιο φθηνά? Να το πω απλά γιατί μας παρακολουθούν. Είναι και ερώτημα αυτό τηλεθεατών. Ωραία. Κοιτάξτε, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας κατατάσσονται σε κάποιους οι οποίοι είναι παραγωγοί και είναι και προμηθευτές, όπως είναι η ΔΕΗ παραδείγματος χάρη, και άλλες τρεις εταιρείες, και είναι και οι εταιρείες οι οποίες απλά εμπορεύονται ηλεκτρική ενέργεια από τους παραγωγούς είτε από εισαγωγές, και είναι και προμηθευτές. Τώρα, όλοι αυτοί οι προμηθευτές διέπονται από έναν κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και ελέγχονται από την ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, τη λεγόμενη ΡΑΗ. Τα τιμολόγια. Τα τιμολόγια σε κάθε πάροχο, μάλλον σε κάθε προμηθευτή, είναι διαφορετικά. Η τιμολόγηση του που γίνεται, και ο κάθε πάροχος έχει το δικό του τιμολόγιο, την δική του τιμολογιακή πολιτική, η οποία απευθύνεται στους πολίτες, ούτως ώστε να τους κάνει πελάτες. Τι κάνουν? Ο καθένας όμως έχουν κάποια δελεαστικά προγράμματα, η κάθε εταιρεία, και ανάλογα με το τι μπορεί να συμφέρει τον κάθε έναν πολίτη, επιλέγει και τον πάροχο τον οποίον θα του δίνει την ηλεκτρική ενέργεια. Πού όμως εντοπίζεται το πρόβλημα? Το πρόβλημα εντοπίζεται πρώτον στα ψηλά γράμματα, τα οποία δεν τα διαβάζουμε κανένας, σε όλες τις εταιρείες, και δεύτερον στο ότι μέχρι και πριν λίγο καιρό, επειδή δεν είχαμε το συγκεκριμένο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τις υπέρογγες αυξήσεις, δεν βλέπαμε, μάλλον δεν ψαχνόμασταν πάρα πολύ, άρα παίζαμε με κειμενόμενες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Το συμφερότερο είναι να δούμε και να καταλήξουμε σε τιμολόγια τα οποία είναι σταθερά στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα τιμολογείται στην χρονική περίοδο αυτή την οποία θα καταναλώνουμε, και δεύτερον να μην υπάρχει ρήτρα να προσαρμογείς. Ναι, άρα και κάτι άλλο. Υπάρχει η έκπτωση και στις ιδιωτικές εταιρείες στα τιμολόγια? Όταν λέτε η έκπτωση και αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, τα μέτρα και την έκπτωση. Το ίδιο ακριβώς είναι και στα τιμολόγια των ιδιωτικών εταιρείων? Είναι το ίδιο για όλους. Δεν έχει σημασία πόσο τιμολογεί ο κάθε πάροχος την κιλοβατόρα του. Πάντως, έως 300 κιλοβατόρες ανακατοικία για τον μήνα Απρίλιο, η επιδότηση θα είναι 72 ευρώ για τον καταναλωτή. Έτσι. Τώρα, πολύ ωραία και πολύ διευκρινιστικά όσα μας είπες, γιατί λίγο έχουμε μπερδευτεί γενικότερα τι γίνεται, πώς γίνεται, αν στις ιδιωτικές εταιρείες έχουμε φθηνότερη κιλοβατόρα και όλα αυτά. Όχι. Ακόμα και στις ιδιωτικές εταιρείες έχουμε και το περιβαλλοντολογικό τέλος, αυτήν την έκπτωση που απαλαμβάνουν οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Μετά από πρωτοβουλία και του πρώην Περιφερειάρχη του Θόδωρου Καρυπίδη. Πρώην Περιφερειάρχη του κυρίου Θόδωρου Καρυπίδη. Που κάποιοι έλεγαν ότι θα πάρουμε μια τυρόπιτα. Αυτοί που έλεγαν λοιπόν για μια τυρόπιτα, ας έρθουν τώρα να τους κεράσουμε εμείς ένα κουτί. Ένα κουτί τυρόπιτες.
Πάντως, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι και στις ιδιωτικές εταιρείες για τη Δυτική Μακεδονία υπάρχει και αυτό το περιβαλλοντολογικό τέλος. Το έχουν μέσα δηλαδή, δεν το έχει μόνο η ΔΕΗ. Απλά να ξαναπούμε για άλλη μια φορά προς τους φίλους τηλεθεατές και καταναλωτές ότι το καλύτερο πλέον, γιατί πολλά τιμολόγια θα αρχίσουν να λήγουν ή κάποιοι θα θέλουν να δουν μετά όλο αυτό το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με τις τιμές, να ψάχνονται με τους παρόχους ή να καλούνται από τηλεφωνικά από πολλούς παρόχους να κάνουν συμβόλαιο μαζί τους, αυτό το οποίο θα πρέπει να προτιμάν είναι στο συμβόλαιό τους να αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ότι η τιμή είναι σταθερή της κιλοβατόρας και ότι δεν υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής. Λίγο πολύ το έχουν όλες οι εταιρείες, δεν χρειάζεται να πούμε, η ΔΕΗ το έχει με το My Home Ender και κάτι ακόμα, αλλά λίγο πολύ το έχουν κάτι ανάλογο και οι ίδιες οι εταιρείες. Βέβαια, από χθες σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζει το ότι μονομερός πλέον κάποιοι πάροχοι, λίν της ΔΕΗ η οποία βγήκε και το διευκρίνησε, κάποιοι πάροχοι μονομερός έσπασαν αυτά τα συμβόλαια και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να το δει, αλλά πολύ περισσότερο και η ίδια η κυβέρνηση. Και ακούμε επίσης τις τελευταίες ημέρες ότι θα χτυπήσουν, πώς το λέμε, θα κλείσουν πολλές ιδιωτικές εταιρείες παροχής ενέργειας. Θα χτυπήσουν κανόνι. Ναι, Βίκη, σε ευχαριστώ. Γιατί κάποιες όσες εταιρείες δεν είναι παραγωγή αναγκάζονται να αγοράσουν το ρεύμα. Το ρεύμα πληρώνεται σε μια καθορισμένη τιμή και σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο που έχει η σύμβαση μεταξύ των δύο πλευρών. Όταν τώρα κάποιοι συμπολίτες μας αρχίζουν να μην πληρώνουν, να καθυστερούν τους λογαριασμούς, τότε υπάρχει ένα πρόβλημα ταμιακό σε αυτές τις εταιρείες, άρα όσοι δεν είναι οι ίδιοι παραγωγοί όπως η ΔΕΗ, όπως η Προτέργεια και τέλος πάντων δεν θυμάμαι ποιες άλλες, ο Ήρων, αυτοί οι οποίοι είναι αποκλειστικά εμπορεύονται το ρεύμα και το παρέχουν, δεν έχουν χρήμα για να πάνε να πληρώσουν, να εξοφλήσουν για να πάρουν τα άλλο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να μην τους δώσουν η παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια, άρα και αυτοί με την σειρά τους να αφήσουν ξεκρέμαστους τους πελάτες τους από ρεύμα. Άρη, την ερχόμενη Τετάρτη θα έχω πακέτο ερωτήσεων και όχι χρημάτων. Κλείνοντας, απλά να πούμε, Κατερίνα, ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα, δικαιούχοι πλέον επιδότησης είναι και οι φοιτητές, δηλαδή όποιος είναι φοιτητής, το σπίτι του εμφανίζεται στον πατέρα του, δικαιούχοι είναι και αυτοί, όπως και επίσης πλέον προβλέπονται και γενναίες επιδοτήσεις, γιατί δεν πάει άλλο, οι έμποροι και οι επαγγελματίες έχουν γονατίσει και οι βιομηχανίες πολύ περισσότερο, υπάρχουν οι γενναίες επιδοτήσεις και στον εμπορικό κόσμο και στην βιομηχανία. Πώς δουλεύει σήμερα το σύστημα της χώρας μας, το ενεργειακό σύστημα της χώρας, και να ολοκληρώσουμε με αυτό, Άρη? Το σύστημα από τις 20 του μηνός έχουμε το παράδοξο φαινόμενο, επειδή είπαμε ότι ο καιρός πλέον ευνοεί, να έχουμε μία παραγωγή από ΑΠΕ, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 20 του μηνός είχαμε περίπου στο 60% και κάθε μέρα παίζει περίπου από 40 έως 50. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 50%. Ο λιγνίτης έχει πέσει στο 16%, 14%, κάπου εκεί, όλες τις προηγούμενες μέρες. Το ουσιαστικό όμως είναι ότι έχει πέσει πάρα πολύ και το φυσικό αέριο. Βλέπουμε το φυσικό αέριο σήμερα να είναι περίπου στο 25-26% και κάποιες προηγούμενες μέρες είχε πέσει και αυτό κοντά στο 18%. Μάλιστα. Τώρα, αν αυτό αποτυπωθεί θετικά στους επόμενους λογαριασμούς, μένει να το δούμε, με δεδομένο ότι έχουμε πάνω από το 50% ή περίπου το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται η χώρα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου αυτές δεν μπαίνουν να διαμορφώσουν τη χονδρική τιμή. Τώρα, αν μετά το υπόλοιπο 16% του φυσικού αερίου συνεχίζει να μας διαμορφώνει μία τιμή κοντά στα 300 ευρώ, Κατερίνα μου, είναι ένα ζήτημα πλέον για την ίδια την κυβέρνηση. Σοβαρό κιόλας. Θα δούμε και τα βλέπουμε άλλωστε όλα σε καθημερινά ή σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το θέμα είναι ότι ο αέρας βοήθησε, το κρύο βοήθησε, πήραν φωτιά οι ανεμογεννήτριες.
πήραν φωτιά οι ανεμογεννήτριες με την καλή έννοια και έτσι βοήθησαν το ενεργειακό σύστημα. Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ενδιαφέροντα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο τους τηλεθεατές μας ότι μπορούν και μέσω email να μας μεταφέρουν τα ερωτήματα, όπως επίσης και στο δικό σου email, messenger κτλ. Για να δώσουμε διευκρινιστικές απαντήσεις την ερχόμενη εβδομάδα. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.